σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα δοκιμαστικό haul. Συγκεκριμένα θα σας δείξω τις τελευταίες μου παραγγελίες από Shein, Romvi, Bershka και έχουμε και ρούχα και πινέλα. Οπότε, επειδή ο καιρός δεν ευνοεί καμία ύπαρξη άνοιξης προς το παρόν, με βλέπεις με ένα χειμωνιάτικο πουλόβερ, αλλά έχω φέρει την άνοιξη εδώ πέρα παρέα με τις γλάστρες μου. Με τρελή και ανοιξιάτικη διάθεση λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το δοκιμαστικό haul. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Θα ξεκινήσουμε με το site Shein, όπου πήρα τρία πραγματάκια τα οποία είναι απίστευτα και ανοιξιάτικα. Τώρα είμαι καθισμένη και δεν θα φανούν πολύ ωραία τα ρούχα, αλλά σας έχω γυρίσει κλιπάκια για να δείτε πώς είναι φορεμένα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό εδώ πέρα το τύπο κιμονό, το οποίο είναι διάφανο, είναι φλωράλ μαύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ύφασμά του, μ' αρέσει πάρα πολύ το πόσο αερά το είναι. Το θεωρώ πάρα πολύ βασικό κομμάτι της ανοιξιάτικης παύλα καλοκαιρινή συλλογή σου. Μπορείς να το φορέσεις με ένα κολλητό μαύρο φορεματάκι και να το βάλεις αυτό από πάνω για να του αλλάξει εντελώς το στυλ. Χρησιμοποιείται δηλαδή άνετα και σαν φόρεμα. Μπορείς άνετα να το φορέσεις το καλοκαίρι με το μαγιό σου, πάνω από το μαγιό σου. Αυτά έτσι να φαίνεσαι λίγο πιο drama queen στην παραλία. Όπως επίσης μπορείς άνετα να το φορέσεις πολύ πιο απλά, πολύ πιο casual, χρησιμοποιώντας ένα απλό λευκό τυραντάκι και από κάτω το τζινάκι σου. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα πασπαρτού ρούχο. Μου αρέσει πάρα πολύ και απλά πιστεύω ότι κολακεύει και θα κολακέψει οποιαδήποτε κοπέλα. Το αγαπώ. Πήρα και ένα δεύτερο κιμονό, το οποίο είναι πραγματικά από τα βάθη της Κίνας, της Ιαπωνίας. Δεν ξέρω βασικά πού βγαίνουν αυτά, αυτού του είδους τα κιμονό. Τώρα ή από Κίνα είναι αυτή η επιρροή ή από Ιαπωνία, δεν είμαι σίγουρη. Γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το κιμονό, το οποίο δεν είναι διάφορο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό πανί, πάρα πολύ ευχάριστο στην υφή και στην αίσθηση. Έχει πάρα πολύ ιδιαίτερο μανίκι, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό το κλασικό που βλέπεις στις γκέισες, που πάλι δεν ξέρω αν είναι από Κίνα ή Ιαπωνία. Το καλό με το συγκεκριμένο είναι ότι μπορείς επίσης να το φορέσεις με τους ίδιους τρόπους που σας έδειξα και με το προηγούμενο. Δηλαδή είτε πάνω από το μαγιό σου, είτε με ένα τζινάκι και ένα t-shirt απλό. Το συγκεκριμένο όμως επίσης μπορείς να το φορέσεις και σκέτο, χωρίς να φορέσεις τίποτα άλλο από μέσα, διότι είναι και σε σωστό ύψος, τουλάχιστον σε μένα. Βέβαια 1,5 μέτρο είμαι, οπότε προφανώς και δεν θα μου ήταν κοντό. Τέλος πάντων, θεωρώ απλά ότι μπορείς άνετα να το υποστηρίξεις και σκέτο, διότι έχει το καλό ότι έχει κάποια δεσίματα τα οποία επανωτίζουν το ύφασμα και ουσιαστικά με οποιαδήποτε κίνηση κάνεις δεν πρόκειται να φανεί βρακάκι ή οτιδήποτε άλλο δεν θέλουμε τέλος πάντων. Αν είσαι φαν του φλωράλ και σου αρέσουν έτσι λίγο τα πιο φαρδουλά στοιχεία στο στυλ σου, πιστεύω ότι είναι ένα από τα κομμάτια που θα σε βολέψει πάρα πολύ. Δεν το συζητάω για δροσιά, ειδικά το καλοκαίρι που θέλουμε να ενισχύσουμε το στυλ μας με κάποιο άλλο ρούχο πέρα από ένα απλό μπλουζάκι. Πιστεύω ότι θα σε βολέψει γιατί και θα σου δώσει το στυλ σου, αλλά δεν θα σε ζεστάνει παραπάνω. Τώρα θα περάσω το τελευταίο κομμάτι από Shein, το οποίο είναι μία μπλούζα, ένα t-shirt. Έχει όμως πάρα πολλά πράγματα πάνω και πιστεύω ότι το ξεχωρίζει από ένα απλό t-shirt. Αναφέρομαι σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο καταρχάς γράφει το follow your intuition, άμα φαίνεται εδώ είμαστε, που σημαίνει ακολούθα το ένστικτό σου. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που ακολουθώ πάρα πολύ το ένστικτό μου και άμα κάτι δεν μου βγαίνει καλά, δεν αισθάνομαι καλά, συνήθως πραγματικά δεν με διαψεύδει ποτέ. Και γενικά, παιδιά, σας συμβουλή σας το δίνω να ακολουθείτε το ένστικτό σας, γιατί συνήθως βγαίνει σε καλό και σε κάνει να αποφεύγεις ίσως καταστάσεις τις οποίες δεν θέλεις να μπεις για κανένα λόγο. Μια φορά να μην φιλοσοφήσεις δεν μπορείς. Τόσο σοφός άνθρωπος, σοφός! 1,5 μέτρα σοφία! Επανέρχομαι στο μπλουζάκι λοιπόν. Πέρα από το ότι έχει πάρα πολύ ωραίο λόγο, είναι και ιδιαίτερο μπλουζάκι γιατί έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μανίκι, το οποίο είναι αρκετά μακρύ. Έχει περλίτσες οι οποίες είναι πάρα πολύ στη μόδα και θεωρώ ότι είναι αρκετά διακριτικές και πάει σε αυτή τη συγκεκριμένη μπλούζα. Όπως επίσης το πανί του είναι σαν λούρεξ. Το λούρεξ είναι αυτό που έχει μέσα λίγο τα μεταλλικά τα στοιχεία. Δεν είναι πάρα πολύ άνετο στην υφή, δηλαδή δεν το πιάνεις και λες Χριστέ μου, ό,τι πιο τέλειο. Είναι λίγο παραπάνω τραχή βασικά. Επομένως, άμα έχεις ιδιαίτερη ευαισθησία στα υφάσματα, δεν θα σε βολέψει συγκεκριμένη μπλούζα. Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα. Επειδή λοιπόν είναι κομματάκι φαρδιά σε μένα, δεν ακουμπάει σε πάρα πολλά σημεία στο σώμα μου, οπότε δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα στην αίσθηση που μου προσφέρει. Την αγαπώ πάρα πολύ, είναι πολύ το στυλ μου. Συνεχίζω με ρόμβι και εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο απλά και λιτά. Πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο το πήρα ξεκάθαρα γιατί έχει αυτά εδώ πέρα τα σκισηματάκια, τα οποία τα βλέπω πάρα πολύ καιρό να κυκλοφορούν συνέχεια και δεν είχα ούτε ένα. Οπότε ζήλεψα κι εγώ σαν παιδί και πήρα ένα τέτοιο. Γράφει whatever, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο, διότι οκ, ρε παιδί μου, μερικές φορές είσαι σε φάση τέλος πάντων.
άντε να πάει στα κομμάτια. Νομίζω ότι το λέμε πάρα πολύ συχνά αυτό για πάρα πολλές καταστάσεις. Whatever, είναι ένα απλό λοιπόν μπλουζάκι, το οποίο είναι τύπου crop top, δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ μακρύ, δεν είναι όμως και πάρα πολύ κοντό, άνετα με ένα ψηλό μέσο μπαίνει από μέσα, αλλά επειδή είναι έτσι λίγο ψηλοκοντούλι, υποστηρίζεται μια χαρά και απ' έξω. Ένα απλό μακό μπλουζάκι, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ το στυλ μου, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα, διότι είναι αρκετά απλό. Και θα περάσω στο επόμενο ρούχο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο ενώ το πήρα από Ρόμβι γράφει στη ταμπέλα SHEIN. Τώρα αυτό κάτι σημαίνει, ή ανταλλάσσουν ρούχα ή είναι το ίδιο, απλά έχουν διαφορετική ονομασία, δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, βασικά, κοίτα να δεις τι γίνεται. Νόμιζα ότι θα είναι ένα μακρύ μπλουζάκι, στην πραγματικότητα όμως ήταν ένα φόρεμα, θα το δεις τώρα στο κλιπ για να καταλάβεις. Και εγώ γενικά πρέπει να ξέρεις και αυτό για μένα, ότι δεν φοράω φορέματα. Δεν είναι το στυλ μου, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γενικά δεν νιώθω άνετα, δεν νιώθω Γιάννα με ένα φόρεμα. Με το που άνοιξα λοιπόν τη συσκευασία και είδα ότι είναι ένα φόρεμα κολλητό, είπα: OK, θα σωθεί. Θα προσπαθήσω να το κόψω ούτως ώστε να μην το καταστρέψω και να το φοράω από μέσα από τζινάκια που είναι και πάρα πολύ κοντά στο στυλ μου. Όλη η ομορφιά του είναι στη μέση και είναι αυτό που κάνει εδώ πέρα που είναι κλειστό και έχει ένα τεράστιο κορσέ τύπου άνοιγμα εδώ πέρα. Το οποίο όμως είναι καλό γιατί μπορεί να κλείσει όσο θέλει εσύ, ούτως ώστε να μην φανούν πράγματα που δεν θέλει να φανούν. Και επίσης, άμα θέλει να φανούν, μπορείς άνετα να το φτάσεις ανοιχτό μέχρι τον αφαλό. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν στυλ, το θεωρώ πάρα πολύ rock. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βολέψει γενικά κοπέλες οι οποίες αγαπάνε έτσι λίγο αυτή την αλητία την παραπάνω. Επειδή λοιπόν δεν θα το φορούσα σαν φόρεμα γιατί δεν με εκφράζει και τόσο πολύ, θα το φορούσα άνετα με τον τρόπο που σας είπα, συνδυάζοντας το με ένα jean. Και εδώ μου δίνει την πάσα να πάω στο jean που θέλω να σας δείξω, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από όσα jean σας έχω δείξει και από όσα jean με βλέπετε εσείς τουλάχιστον που με ακολουθείτε και στο Instagram συχνά πυκνά να φοράω. Είναι λοιπόν από Bershka και είναι αυτό εδώ πέρα το τζινάκι, το οποίο είναι κλασικό mom fit, δηλαδή είναι ψηλόμεσο, έχει φαρδουλά μπατζάκι και έχει αυτή τη λεπτομέρεια εδώ πέρα το σκίσιμο. Είναι ένα jean σαν όλα τα άλλα, δεν είναι κάτι να σου δείξω και να πεις wow αμάν και τι. Είναι το στήρι μου, με βολεύουν, οπότε έχω αρκετά διότι τα φοράω σε καθημερινή βάση. Τα jean αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ πρακτικά, πάρα πολύ βολικά, σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση, τι να βάλεις, πώς θα το συνδυάσεις, βάζεις ένα στεράκι, βάζεις ένα t-shirt και βγαίνεις από την πόρτα. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στο Ρόμβι και θα σας δείξω τρία σετ πινέλων που παρήγγειλα, διότι ήθελα να δω και τι παίζει με τα πινέλα τους. Καλά είναι τα ρούχα τους, γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την ποιότητα των ρούχων τους και δεν μου έχει χαλάσει τίποτα. Είχα όμως τρομερή περιέργεια για τα πινέλα τους γιατί ήταν σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές τα σετ πινέλων και είπα: OK, θα πάρω να τα δοκιμάσω. Κορίτσια μου, έχω να σας πω πάρα πολύ καλά λόγια. Δεν έχω δοκιμάσει όλα τα σετ, εννοώ μεμονωμένα όλα τα πινέλα. Έχω δοκιμάσει ένα 80%, οπότε έχω μια χαρά άποψη. Θα ξεκινήσω με το σετ των 8 πινέλων, το οποίο έρχεται σε αυτό το πάρα πολύ γλυκό rose gold. Η τρίχα τους είναι πάρα πολύ μαλακή, δεν είχα κανένα πρόβλημα στον τρόπο που εφάρμοσε το μακιγιάζ μου, σε κανένα σταδιό του. Το συγκεκριμένο σετ περιλαμβάνει 8 πινέλα, εκ των οποίων τα 5 είναι για τα μάτια και τα 3 είναι για το πρόσωπο. Συγκεκριμένα όμως έχω ένα σκαλό μου με αυτό εδώ πέρα, το οποίο πρώτον δεν είχα κάτι παραπλήσιο και δεύτερον βλέπω συνέχεια τη Jaclyn Hill να εφαρμόζει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα πούδρας σε αυτό εδώ πέρα το σημείο για να καθαρίσει και να μην επιτρέψει τη σκιά που θα βάλει από πάνω να πάει λίγο πιο κάτω, οπότε κάνει κατευθείαν μια κοφτερή γραμμή χωρίς να χρειαστεί να το καθαρίσει μετέπειτα. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Έχει και ένα blending πινέλο, το οποίο εγώ αυτό το σχήμα το χρησιμοποιώ άμα θέλω να στοχεύσω, να κάνω blending με ένα, αλλά να στοχεύσω περισσότερο σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο και όχι τόσο για να κάνω το μεταβατικό χρώμα που θέλουμε έτσι λίγο πιο χοντρά και fluffy πινέλα. Έχει flat πινέλα επίσης, έχει με διάφορες γωνίες. Γενικά πάρα πολύ ωραίο set, πάρα πολύ πρακτικό. Και θα περάσω στο επόμενο, το οποίο έχει πάρα πολλά πινέλα. Είναι όλα για τα μάτια αυτή τη φορά. Εδώ πάμε σε ένα banana gold. Έχει αρκετά blending σε διάφορα μεγέθη, το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό για όποια από εσάς θέλει να ξεκινήσει και θέλει να έχει μια ποικιλία από blending πινέλα. Κοίτα εδώ πέρα ποικιλία. Είναι βρώμικα διότι βάφτηκα πριν, εννοείται. Έχουμε άλλα τρία τα οποία είναι επίσης φουντωτά και σε βοηθάνε πάρα πολύ για γωνίες και όλα αυτά. Και τα πινέλα τα οποία είναι για λεπτομέρεια. Γενικά, παιδιά, πάρα πολύ πρακτικό σετ. Ό,τι χρειάζεσαι πιστεύω για τα μάτια είναι ένα ολοκληρωμένο σετάκι και είναι πάρα πολύ οικονομικά. Και περνά στο τελευταίο σετ, το οποίο μόνο και μόνο για την εμφάνισή του θα το έπαιρνα ξανά και ξανά και ξανά. Είναι, παιδιά, αυτά εδώ πέρα, γιατί είναι πανέμορφα, είναι λίγο κοντούλικα αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Έχει το εφέ του μάρμαρου, το οποίο είναι πάρα πολύ στη μόδα, πολύ Instagram like, μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά, το θεωρώ πάρα πολύ elegant και κοψό κτλ. Είναι 9 στο σύνολο, ελπίζω να μην έχει πάει πουθενά κανένα, νομίζω όμως ότι όντως είναι 9 στο σύνολο. Είναι 1, 2, 3,
4-5 πινέλα τα οποία είναι για το πρόσωπο. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το οποίο βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ και επίσης δεν είχα κάτι τέτοιο να κάνει σταμποναριστές κινήσεις κάτω από τα μύτια για σετάρισμα. Έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο βεντάλι το οποίο και δουλεύει για highlighter, αλλά έχω μάθει ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για ρούζ. Τα υπόλοιπα τρία είναι κάπως έτσι. Έχουμε ένα οβάλ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα για να κάνεις blending, το contouring κτλ. Όπως επίσης και αυτό το οποίο σου προσφέρει και μια πάρα πολύ ωραία γωνία. Και αυτό εδώ πέρα υποθέτω ότι είναι για πούδρα τοπικά είτε και για foundation. Πάρα πολύ ωραίο σετ, πάρα πολύ ωραίο σετ. Πινέλα τα οποία είναι για τα μάτια. Επίσης είναι όλα fluffy, είναι επίσης blending, λίγο πιο μικρούλικα, πιο ακριβίας. Έχουν πάρα πολύ μαλακή τρίχα επίσης. Κορίτσια μου, σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Γενικά θέλω να σας πω ότι ό,τι σετ πήρα και σας έδειξα, έχω μείνει ευχαριστημένη. Και είναι και σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Οπότε τσεκάρετε τα, ούτως ή άλλως θα σας έχω ό,τι σας έδειξα σε link από κάτω. Και κάπως έτσι ακόμα ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι πάρα πολύ σύντομα να περνάτε τέλεια. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχει φτιάξει ο καιρός και να είμαστε λίγο πιο ανάλαφρες, ρε παιδί μου. Θα τα πούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε φιλάκια πάρα πολλά. Συνεχίσουμε το βίντεο. Πάντων, round δεν είναι νόμιμο. Πρόβλημα έχεις. Και ναι. Αλλά προς το παρόν πάμε να δούμε το βίντεο. Το οποίο να το πήρα από το... Λοιπόν, αλλά δεν λες τίποτα. A few moments later. Λοιπόν.